Ονομάζομαι Αναστάσιος Μυρνής και είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε σήμερα για τη σημερινή σας παρουσία. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έχουμε να σας βλέπουμε σήμερα μαζί στην εκδήλωσή μας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Θα ήθελα, χωρίς να θέλω να καθυστερήσω, να σας να αναγγείλω το τι θα ακολουθήσει. Έχουμε αφήγηση από την κυρία Γωγό Βουτσινά και από τον υποφαινόμενο, τραγούδι από τον κύριο Τάκη Κωνσταντακόπουλο και την κυρία Αγγελική Ζωγράφου, την τραγουδίστρια, Αλίκη Ζωγράφου, με συγχωρείτε, και χορευτικό από την κυρία Αλεξάνδρα Νικολάου, τη δασκάλα του συλλόγου μας, μαζί με τις εξαίρετες κυρίες που τις μαθητευόμενές της. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, την κυρία Αλεξάνδρου και όλους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Γαλατσίου, τον πρόεδρο του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου, τον κύριο Μάνο Ελευθερίου, που είναι σήμερα κοντά μας. Κύριε Μάνο Ελευθερίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και την παρουσία του τον πρόεδρο του Συλλόγου Επτανησίων, τον κύριο Γιάννη Ζαβιτσάνο, που είναι ακριβώς εδώ μπροστά μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα ευχαριστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για την παρουσία σας, στους μικρούς μας φίλους που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, με υγεία και καλή πρόοδο. Και να έχετε μια όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Θα μου επιτρέψετε να χαιρετήσω και τους δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Κώστα Δήμου, που είναι μαζί μας, την κυρία Ντίνα Σπηλιοπούλου, την κυρία Ντίνα Σπηλιοπούλου, και να καλέσω τον τέος πρόεδρο του συλλόγου μας και Γενικό Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελοποννησίων, τον κύριο Δημήτριο Κατσούλα, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να μας ενημερώσει για μια δράση την οποία διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πελοποννησίων στις 25 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε παρακαλώ, κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε και από την πλευρά μου που παρευρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση μνήμης για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας που συγκυρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια κακή στιγμή για την ιστορία της Ελλάδας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και οι Έλληνες το πληρώνουμε ακόμα αυτό. Σαν εκπρόσωπος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πελοποννησίων, για όσους δεν το ξέρετε, έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο, είναι 22 σύλλογοι τα μέλη μας από όλη την Ελλάδα, θα παρευρεθούμε στις εορταστικές εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Τρίπολης στις 25 του μηνός, του Σεπτεμβρίου. Είναι εκδήλωση μνήμης από τον Δήμο Τρίπολης για τα 201 χρόνια από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς από τον τουρκικό σιγό, με στρατηγό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους άλλους αγωνιστές τότε. Προς τιμή τους λοιπόν θα παρευρεθούμε εκεί 22 σύλλογοι. Μεταξύ αυτών είμαστε και ο Σύλλογος Πελοποννησίων Γαλατσίου, γιατί εδώ είναι και η έδρα της Ομοσπονδίας στο Γαλάτσι, στα γραφεία του Συλλόγου μας, διδήμων 6-8. Θα έχουμε πούλμαν, δύο πούλμαν θα πάνε. Ένα θα φύγει από την Ελευσίνα και ένα θα φύγει από τα γραφεία του Συλλόγου απέναντι στο κατάστημα του κυρίου Βραζιλιάνου. Όσοι θέλετε να έρθετε μαζί μας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Ανεβάσαμε σήμερα ανάρτηση στο Facebook που μπορείτε να δείτε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να δηλώσετε. Όσοι θέλετε να ντυθείτε με παραδοσιακές στολές, γιατί εκεί θα έχουμε γύρω στα 80 με 100 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές στολές, θα είναι χοροδία από εδώ την Αθήνα. Θα έχουμε και άλλα γύρω στα 60 άτομα τα οποία θα παρελάσουν στην πλατεία Άρεως.
Θα μας φιλοξενήσει ο Δήμος Τρυπόλεως και στη συνέχεια θα κάνουμε έναν περίπατο και το βράδυ θα επιστρέψουμε στο Γαλάτσι. Να είστε καλά, καλή βραδιά να έχουμε. Ναι, μαζί μας ήρθε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών, ο κύριος Κουσαΐτης Γιάννης, ο Σπύρος ο Γρυμπαβιώτης είναι εδώ και όσους δεν, πιθανόν δεν τους είδαν ούτε ο πρόεδρος, εγώ, τους ευχαριστούμε που παρευρίσκονται μαζί μας. Να είστε καλά.